Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στην τέταρτη ενότητα του μαθήματος θρησκευτική λαογραφία της Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας. Το μάθημά μας έχει τίτλο «Λογοτεχνικές αναπαναστάσεις τελετουργικών μορφών της ελληνικής παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς». Ονομάζομαι Θανάσης Κούγκουλος, είμαι μέλος ΕΔΥΠ του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρόεδρος του οποίου είναι ο καθηγητής Εμμανούλη Βαρβούνης, ο υπεύθυνος αυτής της σειράς μαθημάτων. Είμαι επίσης διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας και μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργική Γραφή. Η ειδικότητά μου είναι κατά βάση οι λογοτεχνικές σπουδές και οι σχέσεις τους βέβαια με την αναπαράσταση του λαϊκού πολιτισμού και της τοπικής ιστορίας στη λογοτεχνία. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε όχι στην ουσία με μια καταγραφή τελετουργικών λαϊκών μορφών, αλλά με την αναπαράστασή τους μέσα στη λογοτεχνία. Και κατά βάση θα ασχοληθούμε με την πεζογραφία και ειδικότερα θα δούμε παραδείγματα από μια συγκεκριμένη περίοδο της ελληνικής πεζογραφίας, τα τέλη του 19ου αιώνα, την περίφημη γενιά του ηθογραφικού διηγήματος ή αλλιώς τη γενιά του 1880, η οποία ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχει με την απορρόφηση λαογραφικών καταγραφών, μαρτυριών και πληροφοριών, θα έλεγα ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την σημερινή μας συζήτηση. Οι αναπαραστάσεις δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο την πεζογραφία βέβαια. Κυρίως όπου υπάρχει αφηγηματικός λόγος, οι απεικονίσεις της πραγματικότητας, της υφιστάμενης πραγματικότητας, είναι πιο, θα έλεγαμε, δυνατές, πιο δομημένες. Υπ' αυτήν την έννοια και σε ένα αφηγηματικό ποίημα, φερειπίν ένα τέτοιο αφηγηματικό ποίημα είναι η πρώτη μορφή ποίησης η οποία υπάρχει παγκοσμίως, δηλαδή τα ομηρικά έπη, και εκεί έχουμε βεβαίως αναπαραστάσεις της πραγματικότητας και μεταξύ αυτών αναπαραστάσεις του λαϊκού πολιτισμού, άρα και της λαϊκής θρησκευτικότητας. Το αντικείμενο το οποίο βλέπουμε σήμερα βάζει, θα λέγαμε, εξ αρχής ένα ερώτημα. Διαβάζω ξανά τον τίτλο. «Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις τελετουργικών μορφών της ελληνικής παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς». Ποιο είναι το ερώτημα αυτό? Μπορεί η λογοτεχνία, δηλαδή ο χώρος στον οποίο έχουμε αυτές τις αναπαραστάσεις των λαϊκών τελετουργικών μορφών, να λειτουργήσει ως μια λαογραφική πηγή? Η απάντηση βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, εύκολη, καθώς υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις. Έτσι κι αλλιώς, κάθε μορφή αναπαράστασης στην ουσία εμπεριέχει την προσωπική σφραγίδα του δημιουργού συγγραφέα. Δηλαδή δεν έχουμε μία απόλυτη πιστή αντανάκλαση της πραγματικότητας μέσα στη λογοτεχνία, αλλά έχουμε μία διαμορφωμένη, μία, θα λέγαμε, υποκειμενική θέαση της πραγματικότητας, η οποία την ίδια ώρα πρέπει να υπακούει στους όρους της πλοκής της αφήγησης. Δηλαδή ο στόχος του συγγραφέα, του λογοτέχνη συγγραφέα, δεν είναι να καταγράψει, ή δεν θα έπρεπε να είναι καλύτερα, να καταγράψει με απόλυτη πιστότητα, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, ένα λογογραφικό γεγονός, φαινόμενο, κατάσταση, ή επίσης μια ιστορική πραγματικότητα, ένα ιστορικό γεγονός, αλλά να το εντάξει αυτό με όρους που υπηρετούν την πλοκή του έργου του. Εάν δεν το πετυχαίνει αυτό, εάν δεν υποτάσσεται η πραγματικότητα
που εμπεριέχει στοιχεία της ιστορίας ή της λαογραφίας. Στην πλοκή, στην υπόθεση του έργου, τότε πάρα πολύ απλά μιλάμε για μια όχι αξιόλογη λογοτεχνία. Και βεβαίως στη γενιά του 1880 έχουν κατηγορηθεί από την πλευρά των λογοτεχνικών σπουδών και της νεοελληνικής φιλολογίας αρκετοί συγγραφείς, αδίκως κατά την άποψή μου, ως λαογραφίζοντες, δηλαδή ως συγγραφείς που έχουν ως πρώτο, θα λέγαμε, μέλημά τους να δημιουργήσουν ένα κείμενο, ένα διήγημα, ένα πεζογράφημα, όπου ο στόχος δεν είναι να αναπτυχθεί μία πλοκή, αλλά το ανάποδο, η πλοκή να υπηρετεί την λαογραφική στόχευση του έργου. Λέω κατά την άποψή μου ότι είναι αρκετά, θα έλεγα, άδικος αυτός ο χαρακτηρισμός, διότι τόσο η λαογραφία στα τέλη του 19ου αιώνα, όσο και η ιστορία με την γνωστή μορφή της τριμερούς διάταξης που την έχει προτείνει και εισηγηθεί ο Παπαρηγόπουλος και ο Ζαμπέλιος, δηλαδή ιστορία του αρχαίου ελληνικού έθνους, ιστορία του μεσαιωνικού ελληνισμού, ιστορία του νεότερου ελληνισμού και βεβαίως η συνέχεια που υπονοείται μέσα από αυτές τις βαθμίδες στο πέρασμα του χρόνου για το ελληνικό έθνος, μαζί όπως είπαμε με την λαογραφία, όπως ακριβώς την προβάλλει και την συστηματοποιεί ως επιστήμη ο Νικόλαος Πολίτης, αποτελούν για τα τέλη του 19ου αιώνα έναν απολύτως νεωτερικό λόγο. Και υπ' αυτή την έννοια η πεζογραφία των τελών του 19ου αιώνα, που είναι γνωστή ως ηθογραφικό διήγημα ή ηθογραφία, θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς η έκφανση της λογοτεχνίας που συμπορεύεται με αυτόν τον νεωτερικό για τον 19ο αιώνα λόγο. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, μια προχωρημένη για τα δεδομένα της εποχής λογοτεχνική εκδοχή, η οποία μάλιστα εκπροσωπεί λίγο ή πολύ τους λόγιους κύκλους, τους κύκλους της καθαρής λογοτεχνίας, έναντι βεβαίως του μυθιστορήματος που μέχρι τότε και θα εξακολουθήσει και μετά το 1880 να υπερτερεί, ήταν το πλέον, θα λέγαμε, από την πλευρά της πεζογραφίας ευπόλυτο για τα δεδομένα της εποχής είδος. Με το μυθιστόρημα όμως, οι επίσημοι λογοτεχνικοί κύκλοι, όπως εκφράζονται μέσα από τις στήλες των τότε εφημερίδων, δεν ασχολούνται συστηματικά, αντιθέτως όμως ασχολούνται πάρα πολύ με τα διηγήματα των εκπροσώπων της γενιάς του 1880, διηγήματα που έχουν ως κεντρικό, όπως είπαμε, χαρακτήρα την επαφή, την πολύ στενή επαφή με την ελληνική ύπαιθρο και βεβαίως με το λαϊκό πολιτισμό αυτής της ύπαιθρου. Καλύτερα θα λέγαμε με έναν μικρό τόπο εντός ή εκτός ελληνικού βασιλείου που έχει όμως έντονα στοιχεία ελληνικότητας. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μυθοποιούνται μόνο οι μικροί τόποι του ελληνικού βασιλείου εκείνης της περίοδου, δηλαδή τα χωριά και οι μικρές πόλεις που ανήκουν στην Ελλάδα, αλλά μυθοποιούνται και οι μικροί τόποι, χωριά και μικρές πόλεις, με έντονο ελληνικό χαρακτήρα που βρίσκονται και εκτός Ελλάδας, έτσι, στον εξωελλαδικό ελληνισμό. Πρέπει να σκεφτούμε ότι το 1880-1881 η Ελλάδα περιλαμβάνει μέχρι και την Θεσσαλία. Από εκεί και πέρα όλη η Βόρεια Ελλάδα, η Ήπειρος, η Θράκη και βεβαίως πολύ σημαντικές περιοχές του ελληνισμού, όπως είναι η Ανατολική Θράκη, η Μικρά Ασία και κυρίως θα λέγαμε η Κωνσταντινούπολη, η οποία Κωνσταντινούπολη έχει και την, θα λέγαμε, την δυνατότητα να κατοικείται από μια υψηλά μορφωμένη αστική τάξη, ελληνική αστική τάξη, που είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την ανάπτυξη της λογοτεχνίας. Όλες αυτές λοιπόν οι περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας αποτελούν
θα λέγαμε, τον χαρακτηριστικό μικρό τόπο που απαιτεί το ιθογραφικό διήγημα. Επίσης, ήδη ανέφερα και μία αλλαγή στο είδος της πεζογραφίας. Κυριαρχεί μέχρι το 1880, όπως είπαμε, το μυθιστόρημα και κατά βάση το λαϊκό μυθιστόρημα, ένα κείμενο δηλαδή εκτενές, το οποίο έχει τις ρίζες του στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ιδίως στην γαλλική, και η οποία, και το οποίο έχει κατηγορηθεί πολλάκις από τους λόγιους της εποχής ως ένα είδος το οποίο μεταφέρει είτε στο Ελληνικό Βασίλειο είτε στον Ελληνισμό εκτός του Ελληνικού Βασιλείου, δηλαδή στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξενόφερτα ήθη και έθιμα, και δεν συνδέεται, υποτίθεται, με τις βασικές αρχές διαπαιδαγώγησης των νέων αγοριών και κοριτσιών των ελληνικών κοινοτήτων. Και έτσι έρχεται λοιπόν το ελληνικό ιδογραφικό διήγημα να βάλει τη σφραγίδα της λεγόμενης εθνικής λογοτεχνίας, δηλαδή να διαμορφώσει στο πεδίο της λογοτεχνίας τη μια κεντρική επίσημη αντίληψη για τον τρόπο ζωής και για τα πρότυπα του ελληνισμού εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, επανέρχομαι όμως στο αρχικό μας ερώτημα. Η λογοτεχνία, το ηθογραφικό δίηγμα της γενιάς του 1880, το οποίο είναι γεμάτο από τέτοιου τύπου λαογραφικές αναφορές, μεταξύ αυτών βεβαίως και λαογραφικές αναφορές που αφορούν την παραδοσιακή θρησκευτικότητα, όπως είναι οι περιπτώσεις του Παπαδιαμάντη, του Καρκαβίτσα. Ο Παπαδιαμάντης είναι και γνωστός σας από την Σιάθο και μυθοποιεί έτσι το νησί του σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των διηγημάτων του, και εν συνεχεία βεβαίως στρέφεται στις λαϊκές γειτονιές των Αθηνών. Ο Βυζήινος, ο οποίος μυθοποιεί κατά βάση την εμπειρία του από τα παιδικά του χρόνια στην Βυζή της Ανατολικής Θράκης, αλλά και άλλοι λογοτέχνες, όπως είναι ο Κρυστάλης, που αντίστοιχα μυθοποιεί στα πεζογραφήματά του τις αναμνήσεις του από τα όρη και τα βουνά της Ηπείρου, αλλά και ο Κονδυλάκης, ο οποίος αντιστοίχως αναφέρεται στο λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, και γενικότερα θα λέγαμε οι συγγραφείς του ηθογραφικού διηγήματος του 1880 αναφέρονται είτε στο γενέθλιο του τόπου και στο λαϊκό πολιτισμό του γενέθλιου του τόπου, ή εν διάφορη περιπτώσει σε έναν οικείο στον συγγραφέα τόπου. Συνεπώς θα λέγαμε ότι μαζεύεται ένα πολύ ενδιαφέρον λαογραφικό υλικό, το οποίο μάλιστα έχει και αξιοποιηθεί και στο παρελθόν και στο παρόν από διάφορους επιστήμονες, που μέσω της ανάγνωσης του ηθογραφικού διηγήματος, αλλά όπως σας είπα και αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και σε πολλές και διαφορετικές μορφές λογοτεχνικών κειμένων, το παράδειγμά μας είναι το ηθογραφικό διήγημα, μπορεί λοιπόν να με τη μελέτη ενός κειμένου, ενός συγγραφέα ή πολλών κειμένων και πολλών συγγραφέων να προκύψει καταγραφή ηθών και εθήμων εκείνης της περίοδου. Και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, όπως ας πούμε για παράδειγμα είναι η περίπτωση του Γεωργίου Βυζήινου, είναι και πηγές για το λαϊκό βίο, έτσι, των κοινοτήτων, των ελληνικών κοινοτήτων του έξω ελληνισμού, του ελληνισμού εκτός του ελληνικού βασιλείου, για τον οποίο μάλιστα έχουμε όχι ιδιαίτερες πλούσιες καταγραφές. Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα εάν και κατά πόσο είναι αξιόπιστη πηγή. Ήδη, όπως σας είπα, οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη λογοτεχνία οφείλει να υπακούει σε ενδολογοτεχνικούς όρους. Δηλαδή, ο κεντρικός στόχος ενός διηγήματος είναι να αποκαλύψει τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι να μιλήσει για μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο μέσα από το παράδειγμα της μικρής κοινότητας, ενός μικρόκοσμου, δηλαδή μέσα από την εστίαση στο μικρόκοσμο μπορεί ο συγγραφέας να μιλήσει για τα μεγάλα ζητήματα του κόσμου τούτου.
Όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Βυζινός το αμάρτημα της μητρός μου μιλάει στην ουσία για την σχέση μητέρας και γιου, μια ιδιαίτερος από ψυχαναλυτική άποψη καθοριστική για τον άνθρωπο σχέση και γενικότερα για την σχέση παιδιού και οικογένειας, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα στις ειδικές συνθήκες μιας ελληνικής κοινότητας του έξω ελληνισμού, στην Βυζή, στα τέλη του, από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι το λαογραφικό και το ιστορικό υλικό είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιείται με όρους αληθοφάνειας. Δηλαδή υπάρχει ένα story, μια υπόθεση. Το αμάρτημα της μητρός μου είναι η σχέση αυτή που ανέφερα προηγουμένως και αυτή διανθίζεται το σκηνικό μέσα στην οποία, μέσα στο οποίο διαδραματίζεται αυτή η σχέση πρέπει να είναι αληθοφανές και έτσι λοιπόν ο συγγραφέας μεταφέρει μέσα στο κείμενο τις εμπειρίες του, τις πραγματικές του εμπειρίες από χώρους οικείους σε αυτόν, όπως είναι ο γενέθλιος τόπος, ο γενέθλιος τόπος του Βυζινού ή Βυζή συγκεκριμένα, της Ανατολικής Τράκης. Αυτό όμως λοιπόν το κάνει ακριβώς για να δώσει αυτά τα στοιχεία της αληθοφάνειας. Δεν είναι υποχρεωμένος η πραγματικότητα η οποία καταγράφει να είναι απολύτως πιστή. Και θα φέρω ένα παράδειγμα εδώ, πάλι από τον Βυζινό και από την πλευρά όχι τώρα της λαογραφίας αλλά της ιστορίας. Στο μόνο της ζωής μου, στο μόνο της ζωής μου ταξίδιων του Βυζινού, όπου έχουμε τον παππού του αφηγητή να πρωταγωνιστεί και να μεταφέρει παραμύθια και λαϊκές δοξασίες στον ιό, στον εγγονό του, έχουμε μια πολύ χαρακτηριστική παραβίαση των ιστορικών δεδομένων για να μπορέσει όμως αυτή η παραβίαση να υποστηρίξει, μάλλον η παραβίαση αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς την ουσία θα λέγαμε της δόμησης του κεντρικού χαρακτήρα του διηγήματος που είναι ο παππούς και η σχέση του βεβαίως με τον εγγονό. Ο παππούς πρέπει να φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος αδύναμος ο οποίος είναι ποταγμένος στην γυναίκα. Λοιπόν, επίσης ένας άνθρωπος κληρονόμος μιας γυναικείας αντίληψης του λαϊκού πολιτισμού, δηλαδή της προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας, όπως την έχει ακούσει από την δικιά του γιαγιά. Για να δικαιολογηθεί μέσα στην ιστορία, μέσα στο διήγημα, αυτός ο αρκούντος θηλυκός χαρακτήρας του παππού, ο αφηγητής του Βυζίνου εξηγεί αυτήν την συμπεριφορά του παππού ως προϊόν των γενίτσαρων οι οποίοι έκλεβαν τους χριστιανούς σε μικρή ηλικία και τους ενσωμάτωναν στον γενιτσαρικό στρατό. Είναι μια πολύ γνωστή βεβαίως ιστορία το κλέψιμο, η αρπαγή χριστιανών νεαρών αγοριών και η διαπαιδαγώγησή τους με όρους στρατιωτικούς έτσι ώστε να υπηρετούν την προσωπική φρουρά στην ουσία του Σουλτάνου και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εν τούτης, ιστορικά γνωρίζουμε ότι η απαγωγή χριστιανών σταματάει κάποια στιγμή προς τα τέλη του 17ου αιώνα. Σε καμία των περιπτώσεων, 19ος είμαστε, ο παππούς του αφηγητή δεν μπορεί να είναι χρονικά τοποθετημένος στον 17ο αιώνα. Τι κάνει εδώ ο Βυζινός στην πραγματικότητα? Μεταφέρει ένα ιστορικό πλαίσιο που ανήκει σε μια άλλη εποχή στην δικιά του εποχή, γιατί τον βολεύει. Τον βολεύει να διαμορφώσει μια, θα λέγαμε, ψυχοσύνθεση του παππού τέτοια που να δικαιολογεί αυτήν την θα λέγαμε κλίση του προς την παράδοση, την προφορική παράδοση έτσι όπως την δέχεται από την γιαγιά του. Δηλαδή έχει μια
συμπεριφορά η οποία προσεγγίζει προς το άλλο φύλο. Βλέπουμε λοιπόν να χρησιμοποιείται παράτυπα έξω από την ουσία της ιστορικής πραγματικότητας η ιστορία μιας άλλης εποχής στην εποχή αυτή, διότι υποδηλώνει, δικαιολογεί καλύτερα έτσι, το στήσιμο του κεντρικού χαρακτήρα του συγκεκριμένου διηγήματος του Βυζίνου. Συνεπώς, ο μελετητής, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τη λογοτεχνία ως μια ατόφια πηγή λαογραφικού υλικού, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά προσεκτικός. Σύμφωνα με πρόταση η οποία έχει κάνει ο καθηγητής Βαρβούνης, σε ένα άρθρο το οποίο υπογράφει μαζί με την κυρία Μάχα Μπιζούμη, η νεοελληνική λογοτεχνία ως πηγή για τη μελέτη του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, ένα άρθρο το οποίο έχει ενσωματωθεί πλέον στο κοινό του βιβλίο με τίτλο «Τέχνη του λόγου και ένδυμα, μελετήματα για την ελληνική λαϊκή τέχνη», πολύ σωστά προτείνει την επιστημονική επιβεβαίωση του λαογραφικού υλικού το οποίο αναφέρεται στην λογοτεχνία. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αντλήσει αξιόπιστη λογογραφικό υλικό όταν στηρίζεται σε ένα μόνο κείμενο ενός συγγραφέα ή και σε μια ομάδα κειμένων διαφόρων συγγραφέων, συνήθως της ίδιας εποχής, αν δεν έχει εξακριβώσει, δεν έχει επαληθεύσει το υλικό αυτό μέσα από άλλες πηγές, όπως είναι για παράδειγμα τα αρχεία ή όπως είναι οι εφημερίδες, ένας πολύ σημαντικός για τα δεδομένα του 19ου αιώνα και κυρίως από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, θα λέγαμε ένας πολύ σημαντικός παράγοντας έρευνας λαογραφικού, ιστορικού και ποικίλου άλλου υλικού, οι εφημερίδες, που είναι πολύ χαρακτηριστική, η ανάπτυξή τους είναι πολύ χαρακτηριστική για εκείνη την περίοδο. Και βεβαίως θα μπορούσε και θα έπρεπε να επαληθεύσει αυτό το υλικό εάν επιμένει κάποιος στην χρήση λογοτεχνικών πηγών, τουλάχιστον και σε κάποιους άλλους παράλληλους της ίδιας εποχής ή περίπου της ίδιας εποχής λογοτέχνες. Με άλλα λόγια, πρέπει να γίνεται πάντοτε μια επαλήθευση του υλικού όπως καταγράφεται μέσα στη λογοτεχνία από έξω λογοτεχνικές πηγές, όταν αυτό βεβαίως είναι εφικτό. Δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις όπου για μία περίοδο οι λογοτεχνικές πηγές είναι σχεδόν οι μοναδικές πηγές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η αρχαία ελληνική ή και η βυζαντινή γραμματεία. Λοιπόν, ας πάμε τώρα πλέον από την πλευρά της λογοτεχνίας και να δούμε το πώς αξιοποιείται, στο παράδειγμά μας, δηλαδή στη γενιά του 1880, και υπό ποιους όρους αξιοποιείται αυτό το λογογραφικό υλικό. Και πρώτα απ' όλα, ας δούμε μερικά πράγματα για την γενιά του 1880, πώς διαμορφώνεται αυτή η γενιά και πώς διαμορφώνει αυτό που είναι γνωστό ως ηθογραφικό διήγημα. Λοιπόν, το 1883 είναι ένα έτος σταθμός για την ελληνική πεζογραφία, καθώς τότε προκυρήσεται ο περίφημος διαγωνισμός του περιοδικού Εστία για τη συγγραφή ελληνικού διηγήματος, ένα περιοδικό που παίζει, θα λέγαμε, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στροφή από το μυθιστόρημα προς το διήγημα. Το κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού δείχνει την δυσφορία που έχουν οι λόγοι κύκλοι απέναντι στις μεταφράσεις κυρίως γαλλικών μυθιστορημάτων, όπως έχουμε πει, και στο γεγονός ότι υπάρχουν πολύ λίγα ελληνικά μυθιστορήματα και ακόμα λιγότερο μια, θα λέγαμε, πεζογραφία η οποία να υπακούει, να υπηρετεί την ανάγκη εθνικών προτύπων. Το πολύ ενδιαφέρον για τη δικιά μας οπτική είναι ότι την προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού την υπογράφουν ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ο Σπυρίδων Λάβρος και ο Νικόλαος Πολίτης. Η βιβλιογραφική έρευνα και
η αρχαιακή έρευνα τίνει να θεωρήσει ως πατέρα στην πραγματικότητα της, του διαγωνισμού και του κειμένου της προκήρυξης του διαγωνισμού, τον Νικόλαο Πολίτη. Βλέπετε, από μόνος του, από μόνη της η παρουσία του Πολίτη είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ενώνει στην πραγματικότητα τις λαογραφικές έρευνες, την προοπτική, αν θέλετε, της έρευνας του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού με τη συγγραφή εθνικής λογοτεχνίας, όπως ακριβώς μπορεί να εκφραστεί μέσα από το διήγημα αυτό που ονομάζεται στην ουσία ηθογραφικό διήγημα. Βλέπετε εδώ το περιοδικό Εστία, πολύ σημαντικό περιοδικό πνευματικού προσανατολισμού για τα δεδομένα της εποχής, και εδώ βεβαίως την προκήρυξη του διαγωνισμού σε πρωτότυπη εκδοχή και μεταφορά έτσι, από τις στήλες της εφημερίδας σε κείμενο. Βλέπουμε λοιπόν, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τους όρους του διαγωνισμού. Λέει ότι η υπόθεση του διηγήματος έστε να είναι ελληνική. Του τέστην θα συνίσταται εις περιγραφή σκηνών του βίου του ελληνικού λαού εν ιαδήποτε των περιόδων της ιστορίας αυτού ή εις εξιστόρησιν επεισοδίου τεινός της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, ως πρώτο ζητούμενο θα είναι ο εθνικός προσανατολισμός. Το θέμα, με λίγα λόγια, η υπόθεση, η πλοκή του διηγήματος πρέπει να είναι ελληνική και να συνδέεται με την περιγραφή σκηνών του βίου του ελληνικού λαού. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο διαγωνισμός της Εστίας προτρέπει τους συγγραφείς να εκμεταλλευτούν τον ανεκμετάλλευτο, όπως πίστευαν μέχρι τότε, λαϊκό πλούτο, τον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, για να δημιουργήσουν εθνική λογοτεχνία, και την οποία εθνική λογοτεχνία, το σκηνικό αυτής της λογοτεχνίας, μπορούν σε ό,τι αφορά τον χρόνο να το τοποθετήσουν σε οποιαδήποτε περίοδο της ιστορίας. Συνεπώς, η σύνδεση της γενιάς του 1880 και του ηθογραφικού διηγήματος δια της παρέμβασης του Πολίτη με την λογογραφία είναι όχι απλώς εμφανέστατη, αλλά θα λέγαμε ότι είναι και ουσιαστικότατη ως προς την δημιουργία ενός νέου είδους στην ελληνική λογοτεχνία, ενός είδους που υπηρέτησε την αρχή για την συγκρότηση εθνικής λογοτεχνίας, μιας λογοτεχνίας, επαναλαμβάνω, που θα αποδίδει στους αναγνώστες πρότυπα ελληνικής συμπεριφοράς και ταυτοχρόνως δια ενός πιο ευχάριστου και εύληπτου τρόπου θα δίνει μαθήματα μέσω της προσέγγισης έτσι, των σκηνών του ελληνικού βίου σε ιαδήποτε χρονική στιγμή της ιστορίας του ελληνικού έθνους, θα δίνει λοιπόν μαθήματα συμπεριφοράς που να εμπίπτουν μέσα στον κώδικα της συγκρότησης της ελληνικής ταυτότητας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα είναι παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σκέφτονται, να λειτουργούν και να παράγουν πολιτισμό οι νεοέλληνες, οι Έλληνες της εποχής των τελών του 19ου αιώνα. Εδώ βλέπουμε όλη αυτήν τον κύκλο του περιοδικού Εστία με πάρα πολύ γνωστά ονόματα, τον Ψυχάρη, τον Ακλαμάνο, τον Γκασδόνη, έτσι, ο οποίος είναι και ο πρώτος ανθολόγος αυτής της γενιάς, τον Παλαμά, τον Δροσίν, τον Ξενόπουλο και βεβαίως η εμβληματική παρουσία του Πολίτη, που παρότι ο ίδιος δεν διακρίθηκε συστηματικά στο λογοτεχνικό στίβο, λέω συστηματικά διότι είναι γνωστό ότι έχει κάνει μεταφράσεις λογοτεχνίας και γενικότερα έχει ασχοληθεί με τα λογοτεχνικά περιοδικά, δηλαδή εντάσσεται μέσα στους λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής, αλλά ως μια στιβαρή μορφή ενός καθηγητή που ανοίγει δρόμο στη λογογραφία, περισσότερο λειτουργεί, θα λέγαμε, ως καταλήτης για την συγγραφή του ηθογραφικού διηγήματος. Την ίδια ώρα,
εφημερίδες όπως είναι η Ακρόπολη του Φραγιώτη Βλάση Γαβριλίδη και άλλα περιοδικά και εφημερίδες παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Υπό μία άποψη θα λέγαμε ότι το διήγημα είναι χαρακτηριστικό της εφημερίδας. Διότι το μικρό του μέγεθος καλύπτει τις ανάγκες των αναγνωστών της εφημερίδας. Πρέπει να σκεφτούμε βέβαια ότι εκείνη την περίοδο η εφημερίδα δεν απευθύνεται σε ένα πολύ γενικό κοινό, διότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν είναι πάρα πολύ λίγοι και στην ουσία σχεδόν ταυτίζονται με τους λόγιους ή εν διάθεση περιπτώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος τους ταυτίζεται με τους λόγιους της εποχής. Άρα λοιπόν η εφημερίδα θα λέγαμε ότι είναι ένα πολύ πιο σοβαρό έντυπο από αυτό που σήμερα είναι. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των άλλων πολιτικών ειδήσεων και γενικά μιας ευρύτερης δημοσιογραφικής επικαιρότητας, θα λέγαμε ότι καλύπτει και τις ανάγκες των λογοτεχνικών κύκλων της εποχής. Έτσι λοιπόν, ακριβώς επειδή η εφημερίδα δεν μπορεί να δώσει ένα απεριόριστο χώρο για την πεζογραφία, το διήγημα που είναι μικρό σε έκταση, που επικεντρώνεται σε ένα κεντρικό πρόσωπο και εστιάζει σε ένα βασικό επεισόδιο, είναι θα λέγαμε ένα είδος το οποίο διαμορφώνεται στην ελληνική πραγματικότητα ακριβώς μέσα από αυτήν την έκρηξη της ελληνικής δημοσιογραφίας και υπηρετώντας τις ανάγκες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Παπαδιαμάντης, που είναι ένας από τους βασικότερους εκπροσώπους αυτής της γενιάς του 1880 και του λιθογραφικού διηγήματος, στην πραγματικότητα βιοπορίζεται μέσα από τη συγγραφή διηγημάτων για τις εφημερίδες και κατά βάση μέσα από μεταφράσεις είτε λογοτεχνίας είτε δημοσιογραφικών άρθρων από ξένες εφημερίδες για να δημοσιεύονται στις ελληνικές εφημερίδες και μάλιστα έχοντας μάθει από μόνος του ξένες γλώσσες. Η περίοδος αυτή επίσης είναι πολύ χαρακτηριστική ακριβώς γιατί ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος ξεκίνησε περισσότερο ως ένας μυθιστοριογράφος, δηλαδή ακολουθώντας, τα λέγαμε, το προηγούμενο νήμα της πεζογραφίας με βάση το είδος του λαϊκού μυθιστορήματος, αρχίζει να σταματάει να γράφει μυθιστορήματα και να επικεντρώνεται πλέον στο διήγημα. Επίσης, το 1883 εμφανίζεται ο Βυζινός, ο, θα λέγαμε, σημαντικότερος από την άποψη του ψυχολογικού βάθους των χαρακτήρων του, διηγηματογράφος της εποχής αυτής και για πολλούς πατέρας του ελληνικού διηγήματος. Ο Βυζινός δημοσιεύει αρχικά το αμάρτημα της μητρός μου σε γαλλική μετάφραση στην Γαλλία και συνεχεία με λίγες μέρες διαφορά στο περιοδικό Εστία, αυτό το οποίο λίγο αργότερα προκυρήσει τον διαγωνισμό ελληνικού διηγήματος. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά τα δεδομένα, τη στροφή από το μυθιστόρημα στο διήγημα, την παρέμβαση κυρίως του πολίτη και την δυναμική εμφάνιση του Παπαδιαμάντη ως διηγηματογράφου και του Βυζινού, διαμορφώνεται, χτίζεται αυτό το είδος το οποίο ονομάζεται στην ελληνική πεζογραφία ηθογραφικό διήγημα. Βέβαια, το ηθογραφικό διήγημα, δηλαδή ένα κείμενο μικρό σε έκταση της αφηγηματικής πεζογραφίας, το οποίο εστιάζει στην ύπαιθρο και τους ανθρώπους της, δεν είναι κατ' εξοχήν ελληνικό είδος, ελληνική επινόηση. Ο όρος βέβαια, η ηθογραφία δεν απαντάται σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία σε άλλες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες, αλλά έχουμε παρόμοιους όρους ή εν τέχει περιπτώσει παρεμφερείς όρους που προσπαθούν να περιγράψουν αντίστοιχες διαδικασίες, όπως είναι αγροτικό ή επαρχιακό μυθιστόρημα, λογοτεχνία της περιφέρειας,
πεζογραφία με τοπικό χρώμα, μελέτη των ηθών. Βέβαια, η μελέτη των ηθών που είναι κυρίως, θα λέγαμε, χαρακτηριστική στην περίπτωση του Ούνορο Ντε Μπαλζάκ, δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο, πάντα αναφέρομαι στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, την επαρχία, αλλά αφορά βεβαίως και το άστι. Εξαίρεση βεβαίως μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση της κοριάτικης ιστορίας στην γερμανική λογοτεχνία, της περίφημης Dorfgeschichte, που ακριβώς εστιάζει στην γερμανική ύπαιθρο. Ο Νόρντε Μπαλζάκ, λοιπόν, ο κεντρικός εισηγητής της χωριάτικης ιστορίας στην γερμανική λογοτεχνία, είναι ο Auerbach, και γνωρίζουμε ότι ο Βυζινός τον ήξερε πάρα πολύ καλά και ήξερε πάρα πολύ καλά και τα επιτεύγματά του στην χωριάτικη ιστορία, και προφανώς έχει επηρεαστεί στα διηγήματά του από τον Auerbach, όχι μόνο γιατί ο Βυζινός έχει σπουδάσει στην Γερμανία, έχει σπουδάσει παιδαγωγική και ψυχολογία σε γερμανικά πανεπιστήμια, αλλά γιατί και ως συγγραφέας, ένας από τους συγγραφείς του εγκυκλοπαιδικού λεξικού Bart και Hirst, ενός λεξικού που βγαίνει στα τέλη του 19ου αιώνα, γράφει το λήμα ακριβώς για τον Γερμανό συγγραφέα χωριάτικων ιστοριών, τον Auerbach. Και μάλιστα σημειώνει: «Δια των διηγημάτων τούτων, νέαν εγγενήσας σχολήν», έφτιαξε μια νέα καινούργια σχολή, «ο Auerbach επεξεργάζεται καλλιτεχνικός εξαίρων εικόνας και σκηνάς κοινωνικάς εκ του φυσικού των χωρικών δίου, ενές η ζωηρότης εν τη απλότητη, ιδία δε των χαρακτήρων και των περιστάσεων αντιθέσεις, εξασκούσιν θαυμασμών επί του αναγνώστου γόητρου». Στην ουσία λοιπόν ο Βυζινός θεωρεί τον Auerbach ως έναν από τους πρωτοπόρους αυτής της τροφής που παρατηρείται σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο προς την ύπαιθρο, και που ειδικότερα στην Ελλάδα με αυτό που ονομάζεται ηθογραφία και ηθογραφικό διήγημα συγκροτεί την εθνική πεζογραφία. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Παντελή Βουτουρή, η ηθογραφία είναι η αναπαράσταση με αληθοφανή τρόπο των ηθών, των εθήμων, της συμπεριφοράς, της ιδεολογίας και του συλλογικού τρόπου ζωής μιας ορισμένης αστικής ή αγροτικής κοινότητας, κοινωνίας, και ζωγραφίζει από προσωπευτικούς χαρακτήρες. Η αφήγηση βασίζεται στην άμεση εποπτεία και στην προσωπική μαρτυρία, αυτό που είπαμε ότι ο συγγραφέας για να πετύχει την αίσθηση μιας αληθοφάνειας, όπως ακριβώς ορίζει και το ευρύτερο, θα λέγαμε, καλλιτεχνικό ρεύμα μέσα στο οποίο η ελληνική πεζογραφία συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή πεζογραφία, δηλαδή τον ρεαλισμό. Ο ρεαλισμός απαιτεί αυτό το οποίο διαβάζω, αν όχι να είναι αληθινό, να φαίνεται ως αληθινό. Η αφήγηση λοιπόν γι' αυτό τοποθετείται σε χώρους και χρόνους που είναι οικοί στο συγγραφέα, στο γενέθλιο του τόπο κατά βάση. Στην ολική λοιπόν πεζογραφία του 19ου αιώνα εκδηλώνονται από τα μέσα του αιώνα και μετά διάφορες ηθογραφικές εκδοχές, οι οποίες έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά παρά τις κάποιες διαφορές τους. Ποια είναι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά? Η επιμονή της αφήγησης στο παρόν και σε χώρους λίγο ή πολύ γνωστούς στο συγγραφέα. Δηλαδή το διήγημα αυτό δεν είναι ιστορικό, το ηθογραφικό διήγημα. Δεν αναφέρεται με λίγα λόγια σε εποχές τις οποίες δεν μπορούσε να ζήσει ο συγγραφέας, δεν μπορούσε να τις προσεγγίσει βιωματικά, και τις μελετάει, τις αναπλάθει μέσα στα κείμενά του με την λογική ενός ιστοριοδίφη, δηλαδή διαβάζοντας ιστορία και έτσι κατασκευάζοντας μέσω των γνώσεων των ιστορικών το σκηνικό, το χώρο χρονικό σκηνικό του διηγήματός του. Όχι. Το διήγημα αναφέρεται σε ένα χρόνο που είναι παροντικός ως προς την συγγραφή του, δηλαδή είναι αναφέρεται σε πράγματα τα οποία έχει ζήσει ο συγγραφέας την εποχή που γράφει το διήγημα, ή εν τέλει περιπτώσει σε πράγματα τα οποία μπορεί να έχει ζήσει μέσα στο πλαίσιο της ζωής του, δηλαδή ας πούμε αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία. Δεύτερο στοιχείο, έχουμε πρόθεση απεικόνισης των ηθών, των εθήμων και της συμπεριφοράς και του συλλογικού τρόπου ζωής.
Πράγματι, μια από τις κεντρικές, ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά του ηθογραφικού διηγήματος είναι ακριβώς αυτή η αποτύπωση του λαϊκού πολιτισμού, είτε στο επίπεδο της υπαίθρου, του χωριού, της αγροτικής κοινωνίας, είτε στο επίπεδο των λαϊκών γειτονιών μιας μεγάλης πόλης που βεβαίως εκείνη την περίοδο είναι η Αθήνα. Τρίτον, η απεικόνιση χαρακτηριστικών ανθρώπινων τύπων, ο τσιγκούνης, η χαροκαμένη μάνα, ο ξενιτεμένος, ο άνθρωπος, ο χείρος, ο οποίος έχει χάσει, ξέρω εγώ, την οικογένειά του, την γυναίκα του κτλ. Και τέταρτον, η σκηνοθετημένη αληθοφάνεια της αφήγησης, μιλήσαμε για την αληθοφάνεια, η οποία στηρίζεται στη χρήση του πρώτου αφηγηματικού προσώπου, δηλαδή συνήθως τα κείμενα αυτά τα αφηγείται ένας αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο, υπάρχει ένα εγώ, όπου ταυτίζεται κατά αυτόν τον τρόπο, ταυτίζονται αυτά τα οποία αφηγείται κάποιος με μια προσωπική εμπειρία. Κοιτάξτε, σας μιλάω για πράγματα τα οποία έχω βιώσει, έχω ζήσει. Και βεβαίως έχουμε μια εκτεταμένη χρήση διαλόγων, στους οποίους αποτυπώνεται η ιδιωματική έκφραση των ηρώων. Μέχρι τότε, δηλαδή, ενώ στην πεζογραφία των προηγούμενων χρόνων είτε μιλούσε κάποιος ο οποίος ήταν λόγιος, μορφωμένος, είτε μιλούσε ένας λαϊκός άνθρωπος, η γλώσσα που χρησιμοποιούνταν στην αναπαράσταση ήταν αποκλειστικά και μόνο η καθαρέουσα. Τώρα εδώ με το ηθογραφικό διήγημα, ο αφηγητής ο οποίος ανήκει στους λόγιους χρησιμοποιεί μια ήπια καθαρέουσα και οι ήρωές του, που είναι ήρωες των απλών αγροτικών ή αστικών κοινωνιών, των κοινωνιών του χωριού, της κοινωνίας του χωριού ή της κοινωνίας μιας λαϊκής συνοικίας της Αθήνας, μιλάνε με τη δημοτική, ποια δημοτική βέβαια, την ιδιωματική δημοτική, δηλαδή ας πούμε οι ήρωες του Βυζινού είναι Θρακιώτες, οι λαϊκοί ήρωες μιλάνε τα Θρακιώτικα, έτσι, του Παπαδιαμάντη Σκιαθίτες μιλάνε λοιπόν το ιδίωμα της Σκιάθου, του Κονδυλάκη Κρητική μιλάνε το κριτικό ιδίωμα, του Κρυστάλλι ή του Χριστοβασίλη είναι Υπηρώτες μιλάνε το υπηρώτικο ιδίωμα. Και οι εκδοχές της ηθογραφίας που έχουμε είναι η αστική ηθογραφία που ασχολείται κυρίως με το άστι, είναι η ιδηλιακή αγροτική ηθογραφία όπου υποτίθεται ότι το λαογραφικό στοιχείο υπερτερεί της πλοκής, υπερτερεί δηλαδή των λογοτεχνικών επιδιώξεων. Στην ουσία η λογοτεχνία είναι, θα λέγαμε, η αφορμή για να λαογραφήσει ο συγγραφέας. Και το τρίτο και ίσως σημαντικότερο είδος της ηθογραφίας μας είναι η ρεαλιστική αγροτική ηθογραφία, όπου βεβαίως υπάρχει έντονη και εδώ η λαογραφίζουσα αντίληψη του συγγραφέα, δηλαδή η πρόθεσή του να καταγράψει στοιχεία του λαϊκού βίου, αλλά αυτή η καταγραφή δεν θα λέγαμε είναι ανεξάρτητη από την πλοκή. Δεν υποτάσσεται η πλοκή στη λογογραφική καταγραφή, αλλά το ανάποδο. Η λογογραφική καταγραφή υπηρετεί τις ανάγκες της πλοκής. Δηλαδή, όπου υπάρχει ένα λογογραφικό στοιχείο, το λογογραφικό αυτό στοιχείο στην ουσία εξυπηρετεί την διαμόρφωση του χαρακτήρα ή αυτού που πρόκειται να συμβεί μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο. Και αφού μιλήσαμε γενικότερα για την ηθογραφία και πώς μέσα στην ηθογραφία εντάσσεται στα τέλη του 19ου αιώνα το λαογραφικό στοιχείο κάτω από την παρότρινση και την καθοδήγηση στους λογοτέχνες μας του Νικολάου Πολίτη, μπορούμε λοιπόν να δούμε τώρα, έχοντας υπόψη μας όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, τον μερικά παραδείγματα λαϊκής θρησκευτικότητας. Αγαπητές και αγαπητοί, περνάμε τώρα στο πρώτο μας παράδειγμα, το οποίο αφορά το διήγημα του Γεωργίου Βυζινού, το αμάρτημα της Μητρός μου. Καθώς το διήγημα εντάσσεται στην ομάδα των θρακικών διηγημάτων του Βυζινού, αυτά δηλαδή τα οποία και εμπνέονται και ενσωματώνουν λαογραφικά στοιχεία από τον γενέθλιό του τόπο, την Βυζή της Ανατολικής Θράκης, και ταυτοχρόνως ενσωματώνουν μνήμες από την παιδική του ηλικία, θα περάσουμε πρώτα σε μία, θα λέγαμε, αναφορά
σε σχέση με τον γενέθλιο τόπο και την πεζογραφία του. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ο γενέθλιος τόπος περνάει ως κεντρικό σκηνικό σε αυτά τα θρακικά διηγήματα του Βυζήνου. Ο Βυζήνος βλέπετε εδώ ορισμένες από τις προσωπογραφίες του, όπως έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά της εποχής. Ο Βυζήνος λοιπόν και στην ποίησή του και στην πεζογραφία του θα λέγαμε ότι τρέφει έναν ιδιαίτερο έρωτα για τον γενέθλιό του τόπο. Γιώργη λένε το όνομά μου, το φτωχό χωριό μου Βίζα. Ο Βυζήνος είναι ένας από τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος με τη βοήθεια του πλούσιου τραπεζίτη Γεωργίου Ζαρίφη έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει στα πανεπιστήμια της Γερμανίας, στο Γκέτιγκεν, στην Λειψία και στο Βερολίνο. Και μάλιστα κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της διηγηματογραφίας του, να σπουδάσει παιδαγωγικά και ψυχολογία. Στο σπίτι του Βυζήνου στο Γκέτιγκεν, από εκεί πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα, ένα διδακτορικό το οποίο είχε, θα λέγαμε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εποχή του, καθώς το αντικείμενό του, το παιδικό παιχνίδι, από ψυχολογική και παιδαγωγική άποψη, δεν ήταν από τα θέματα της εποχής, που απασχολούσαν την επιστήμη της εποχής. Υπ' αυτή την έννοια και ο επιστήμονας Βυζήνος είναι ιδιαίτερα πρωτοπόρος, παρότι βέβαια δεν προσέχτηκε όσο θα έπρεπε η διατριβή του και οι τοποθετήσεις, οι επιστημονικές τοποθετήσεις σχετικά με το παιδικό παιχνίδι στην εποχή του. Η σχέση του Βυζήνου βεβαίως με την ψυχολογία μαρτυρείται και από μεταγενέστερες μελέτες του, ψυχολογικές μελέτες επί του καλού, τόμος Α και τόμος Β, οι οποίες βέβαια λειτουργούν περισσότερο ως παιδαγωγικά εγχειρίδια για το γυμνάσιο της εποχής, όπως επίσης και στοιχεία ψυχολογίας 1888, επίσης ένα παιδαγωγικό εγχειρίδιο. Το αμάρτημα της μητρός μου είναι κατά βάση, τα λέγαμε, ένα οικογενειακό δράμα. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία με την μάνα του, την ψυχοκόρη. Οι ψυχοκόρες, όπως θα δούμε παρακάτω, παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη του διηγήματος, και τον αδελφό του, τον Μιχαήλο, τον Κυλιάρφανο, όπως αναφέρεται στο αμάρτημα της μητρός μου. Ο Βυζήνος πεθαίνει το 1896. Στην ουσία μετά από το θάνατό του, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις Ελλήνων λογοτεχνών, αρχίζει να αναγνωρίζεται, και θα λέγαμε ότι ο πεζογράφος Βυζήνος, αυτόν που σήμερα θεωρούμε ως κατεξοχήν εκφραστή του ελληνικού διηγήματος, αρχίζει να αναγνωρίζεται από την μεταπολίτευση και μετά, και κυρίως μετά την δεκαετία του 1980. Προηγουμένως, ο Βυζήνος ήταν γνωστός κυρίως ως ποιητής, κατά βάση λόγω της σχολικής του χρήσης, δηλαδή λόγω των διαφόρων ποιημάτων που αθολογούνταν στα σχολικά εγχειρίδια. Ο Βυζήνος βεβαίως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα μέτρα και τα σταθμά της ελληνικής επικράτειας και της ελληνικής λογοτεχνίας, καθώς έχει μεταφραστεί σε όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές γλώσσες και στα τουρκικά επίσης. Και βεβαίως έχει βρει και ένα άλλο κοινό τις τελευταίες, θα λέγαμε, περίπου δύο δεκαετίες, ένα κοινό έξω δηλαδή από το αναγνωστικό κοινό, ένα κοινό το οποίο συνδέεται με τους θεατρόφιλους, καθώς σχεδόν όλα του τα έργα έχουν μεταφερθεί, τα πεζογραφικά έργα έχουν μεταφερθεί στο θέατρο και έχουν βεβαίως γίνει και κινηματογραφικές ταινίες. Η Βυζή λοιπόν, λέγαμε ότι παίζει έναν κεντρικό ρόλο. Η Βυζή δηλαδή ως σκηνικό, ως χώρος δράσης, αλλά ως χώρος ιστορίας, ως χώρος λαογραφικού ενδιαφέροντος και βεβαίως και ως η μνήμη της παιδικής ηλικίας. Φωτογραφία της Βυζής από την απελευθέρωση της Θράκης το 1920.
Το λαογραφικό ενδιαφέρον του Βυζινού είναι πάρα πολύ γνωστό και έξω από το λογοτεχνικό του έργο. Δηλαδή, πέρα από τις αναφορές που συναντούμε στην ποίησή του και στην πεζογραφία του, ο Βυζινός είναι γνωστός βεβαίως για τις λαογραφικές καταγραφές του, κυρίως για αυτό το πολύ ενδιαφέρον μελέτημα, «Η καλόγερη και η λατρεία του Διονύσου Ενθράκη», το οποίο πρωτοδημοσιεύεται το 1888 σε συνέχειες στην εφημερίδα Εβδομάς και παρατηρεί και σχολιάζει στο δημοσίευμά του αυτό την γνωστή, το γνωστό έθιμο του Καλόγερου, η Μπέη, σε ένα χωριό πολύ κοντά στην Δυζή, στον Άγιο Γεώργιο της Δυζής, σημερινό Ευρενλή. Με περικοπές αυτή η μελέτη, παύλα διήγημα του Βυζινού, αναδημοσιεύεται το 1897 στο περιοδικό Θρακική Επετηρίδα και από αυτήν κυρίως την περικομένη δημοσίευση γίνεται γνωστή στον επιστημονικό κόσμο. Επίσης, ο Βυζινός υπογράφει το πρώτο άρθρο για την ιστορία της Βυζής, το εγκυκλοπαιδικό λεξικό των Μπάρτ και Χίρστ. Η Βυζή βρίσκεται στον παλιό δρόμο που ενώνει την Αδριανούπολη με την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα είναι μια αγροτική πόλη με τεράστιο κάμπο. Είναι το επίκεντρο, θα λέγαμε, της περιοχής. Είναι γνωστή διότι έχει εντοπιστεί και έχει σωθεί το μοναδικό ανασκαμμένο αρχαίο θέατρο στην Ανατολική Θράκη. Οι ανασκαφές έγιναν από το Πανεπιστήμιο Τράκια της Ανδριανούπολης και επίσης είναι πάρα πολύ γνωστή για την παλιά της εκκλησία, τη Βυζαντινή της εκκλησία, η οποία μετατράπηκε σε τζαμί μετά την άλωση της Βυζής από τους Οθωμανούς, η Αγία Σοφία, όπως λέγεται, και σήμερα έχει αποκατασταθεί, παραμένει βέβαια τζαμί. Και αντιστοίχως, πολύ γνωστό είναι το κάστρο της Βυζής. Βλέπετε μία φωτογραφία από την κορυφή του κάστρου. Είναι στην πραγματικότητα το υψηλότερο σημείο της Μπαΐρας, εκεί όπου στο μόνο της ζωής του ταξίδιων ο παππούς καθόταν και αγνάντευε τον κάμπο της Βυζής. Εδώ βλέπετε τα 6 από τα 8 ή 9, αν συμπεριλάβουμε και το διήγημα, μελέτημα για τους καλόγερους, διηγήματα, θρακικά διηγήματα του Βυζινού, το αμάρτημα της μητρός μου, ποιος τον οφωνεύει του αδελφού μου, πρωτομαγιά, το μόνο της ζωής του ταξίδιων, γιατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα και ο Μοσκόφ Σελίμ. Όλα του συνδέονται με το εικονιακό περιβάλλον του Βυζινού, τοποθετούνται τα περισσότερα στην εποχή της παιδικής του ηλικίας και συνδέονται επίσης και με τις σχέσεις της οικογένειάς του με τους περίοικους και κυρίως με τον άλλο, το αλφα κεφαλαίο, δηλαδή με τον αλόθρεσκο και αλλοεθνή Τούρκο, όπως συμβαίνει στο μόνο της ζωής του, στο ποιος τον αφωνεύει το αδελφού μου, όπου έχουμε την παρουσίαση μια τουρκικής οικογένειας, την σύνθεση, αν θέλετε, τη συνύπαρξη της μητέρας του Βυζινού με μια τουρκική οικογένεια, και το Μοσκόφ Σελίμ, που πρόκειται για την περιπέτεια ενός βασανισμένου Τούρκου της Βυζής, ο οποίος ήθελε να γίνει Μοσκοβίτης Ρώσος. Το αμάρτημα της μητρός μου δημοσιεύεται, όπως είπαμε, στο περιοδικό Εστία τον Απρίλιο του 1883, λίγες μέρες μετά την γαλλική του δημοσίευση, τη γαλλική του μετάφραση. Ήδη από τον τίτλο μπαίνει ένα ερώτημα. Έχει, δηλαδή, θα λέγαμε, έναν αστυνομικού τύπου τίτλο. Ποιο είναι το αμάρτημα της μητρός μου? Ο μύθος είναι αρκετά γνωστός. Δηλαδή, έχουμε ένα εικονιακό δράμα. Προτού γεννηθεί ο αφηγητής, ο οποίος ταυτίζεται με τον Γιώργιο Βυζινό, η μητέρα του είχε ένα κορίτσι, το οποίο άθελά της, μετά από την επιστροφή της από μια διασκέδαση σε έναν γάμο που είχε πάει, από την κούραση το πλακώνει η μάνα και το σκοτώνει. Η μάνα ζει με αυτές τις ενοχές. Γεννάει κάποια στιγμή ένα δεύτερο κορίτσι, η οικογένεια δεν γνωρίζει τίποτα, δηλαδή τα παιδιά της δεν γνωρίζουν τίποτα.
του δίνει το όνομα του πρώτου κοριτσιού, Άννα, το οποίο όμως είναι φυλάστον. Θεωρεί ότι έχει κάνει ένα τεράστιο αμάρτημα απέναντι στο Θεό και ότι έχει κεντρικό στόχο τη ζωή της να προστατεύσει αυτό το κορίτσι, το οποίο όμως δυστυχώς πεθαίνει. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει όλη αυτή η ενοχή της μητέρας, η οποία την οδηγεί στο να υιοθετεί κορίτσια. Έχουμε την αντίδραση των αγοριών της οικογένειας και του αφηγητή. Ώσπου στο τέλος βέβαια η μητέρα, ο αφηγητής, όταν μαθαίνει το αμάρτημα, το πραγματικό, το αμάρτημα, το εντός εισαγωγικών πραγματικό αμάρτημα της μητρός, δηλαδή το ακούσιο πλάκωμα της πρώτης ανιός, του πρώτου κοριτσιού, αντιλαμβάνεται τότε ότι η ανιό που γνώρισε, η φυλάστενη ανιό που γνώρισε και πέθανε, δεν ήταν το πρώτο κορίτσι. Αντιλαμβάνεται την ενοχή της μάνας, την οδηγεί στον Πατριάρχη, αλλά η μάνα δεν βρίσκει λύτρωση ούτε από την εξομολόγηση στον Πατριάρχη, διότι θεωρεί ότι ο Πατριάρχης είναι άγιος άνθρωπος μεν, αλλά δεν έχει την εμπειρία της μητρότητας, άρα δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της ενοχής και του βάρους που κουβαλάει μέσα της. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει λύτρωση για την μάνα. Η Βυζή, ο χώρος του δράματος, είναι μια φωτογραφία βέβαια μεταγενέστερη του 1937, την πλατεία. Στο χάρτη αυτό βλέπετε τα βασικά τοπονύμια τα οποία περνούν στο έργο του Βυζινού, το συνολικό έργο του Βυζινού, τοπονύμια της Ανατολικής Θράκης, στην ποίηση, στην πεζογραφία του, αλλά και στο επιστημονικό δοκιμιακό του έργο. Οι συνοικίες της Βυζής κατά την εποχή του Βυζινού, στην Πλάτσα ήταν το οικογενειακό τους σπίτι, ο Καρσί Μαχαλάς που επίσης βλέπετε σε ό,τι αφορά το αμάρτημα της μητρός μου, είναι η γειτονιά στην οποία πήγε να διασκεδάσει το γάμο η μάνα και εκείνη τη νύχτα μετά στην επιστροφή της στο σπίτι, στην Πλάτσα, από την κούραση υποτίθεται ότι πλάκωσε το παιδί της. Βέβαια, μεταγενέστερες ιατρικές έρευνες θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και ότι το παιδί πέθανε από το σύνδρομο του ευνηδίου θανάτου των νεογνών. Από πρόσφυγες σώζονται δύο σκαρυφήματα της Βυζής. Ένα βλέπετε εδώ, είναι από τον πρόεδρο της Θρακικής Εστίας της Βέρειας, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 12 ετών από την Βυζή ως πρόσφυγες. Με το πράσινο χρώμα σημειώνεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η μοναδική εκκλησία που υπήρχε στην εποχή του Βυζινού εν λειτουργία, και άρα είναι η εκκλησία του που περιγράφεται στο αμάρτημα της μητρός μου, ενώ με το κόκκινο χρώμα είναι το σπίτι της οικογένειας του Βυζινού. Και εδώ έχουμε ακόμα ένα σκαρύφημα από πρόσφυγα και πάλι της Βυζής, και βλέπουμε αντίστοιχα με τα ίδια χρώματα πράσινο να σημειώνεται η θέση της εκκλησίας του αμαρτήματος του Αγίου Γεωργίου και με κόκκινο η θέση του σπιτιού του Βυζινού. Σήμερα τίποτα από τα δύο δεν σώζονται. Βλέπετε εδώ σε φωτογραφία το σπίτι του Βυζινού. Σώζεται στο Ίδρυμα του Κωστή Παλαμά. Ήταν σχεδόν της μόδας όταν μπήκε ο Ελληνικός Στρατός στην Ανατολική Θράκη το 1920 και ήταν ήδη γνωστός ο Βυζινός να φωτογραφίζονται στρατιώτες και αξιωματικοί στο σπίτι του Βυζινού, το οποίο σώζονταν ακόμη τότε. Λοιπόν, με βάση τόσο τις πληροφορίες που άφησε ο πρόσφυγας από τη Βυζή, πρόεδρος της Θρακικής Εστίας της Βέρειας, όσο και με βάση ένα άρθρο του 1886 από το περιοδικό ημερολόγιον της Ανατολής, όπου περιγράφεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σχετικά προσφάτως μαζί με τους φοιτητές μου μπορέσαμε να εντοπίσουμε την θέση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή της εκκλησίας που περιγράφεται στο αμάρτημα
της μητρός μου είναι πολύ κοντά στο αρχαίο θέατρο της Βυζής. Στην ουσία σώζεται από μόνο το κάτω μέρος του θεμελίου, το βλέπετε εδώ, διότι στην πραγματικότητα η εκκλησία δόθηκε ως ανταλλάξιμη περιουσία σε πρόσφυγες μουσουλμάνους από την Ελλάδα και οι οποίοι έχουν μετατρέψει το χώρο της εκκλησίας σε μια οικία. Ο περίβολος όμως της οικίας, μάλλον το θεμέλιο του περιβόλου της οικίας, σώζει στην ουσία το θεμέλιο της εκκλησίας, το βλέπετε εδώ, είναι χτισμένο με πέτρες της εποχής, ενώ το πάνω μέρος είναι από νεότερο υλικό ή τέλος πάντων υλικό σε δεύτερη χρήση. Εδώ βλέπετε και την κεντρική αψίδα του Ιερού Βήματος του Αγίου Γεωργίου, μια εκκλησία που περίπου χτίστηκε το 1820. Και η πρόθεση βόρεια της κεντρικής αψίδας. Σήμερα, επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι στην ουσία ενσωματωμένα στον εξωτερικό περίβολο της οικίας. Βλέπετε ότι η κεντρική αψίδα του ναού, ίσως κάπως καλύτερα από την εξωτερική πλευρά, που βλέπει προς το αρχαίο θέατρο της Βυζής. Το αρχαίο θέατρο είναι προς αυτήν την κατεύθυνση που σας δείχνω με τον Γκένσορα. Και βέβαια μέσα στον περίβολο αυτόν σώζονται και δείγματα του νεκροταφείου, το οποίο πρέπει να υπήρχε δίπλα και γύρω από το ναό του Αγίου Γεωργίου, όπως αυτός ο πόρινος επιτίβιος σταυρός. Ο Καρσί Μαχαλάς είναι ακριβώς όπως βλέπετε και το κείμενο πάνω, μία από τις συνοικίες της Βυζής, όπου έγινε ο γάμος, όπου πήγε η μητέρα με την οικογένειά της, κουράστηκε και όταν γύρισε, όπως είπαμε, πλάκωσε το παιδί της. Και επίσης, στο αμάρτημα της μητρός μου, περιγράφεται και ένα ποτάμι. Κάποια στιγμή όταν γυρίζει από τα χωράφια η μητέρα με τον αφηγητή, τον Γιώργη, τον Γιώργιο Βυζινό δηλαδή, του ζητάει να μην μπει μέσα στο ποτάμι. Εκείνος όμως μπαίνει μέσα στο ποτάμι και εν διάθε περιπτώσει η μητέρα τον σώζει από τον χύμαρο, τα νερά του χυμάρου αυτού, διότι εκείνη την μέρα είχε πάρα πολύ βροχή και κατέβασε πάρα πολύ νερό ο χύμαρος. Σήμερα βέβαια είναι η φωτογραφία σημερινή και αυτής της σύγχρονης εποχής και δείχνει βέβαια τα υπολείμματα του χυμάρου αυτού. Και εδώ βλέπετε φωτογραφίες από τις παλιότερες που έχουμε της Βυζής, όσο γίνεται πιο κοντά στην εποχή του Βυζινού, φωτογραφίες από τους Βαλκανικούς πολέμους 1913. Λοιπόν, το αμάρτημα της μητρός μου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπαμε, διότι σώζει πάρα πολλά στοιχεία λαϊκής ιατρικής και θεουργικής ιατρικής. Δηλαδή ιατρικής θρησκευτικού χαρακτήρα που γίνεται με την επέμβαση του Θεού. Μιας, θα λέγαμε, θρησκευτικής διάστασης της λαϊκής ιατρικής. Είπαμε ότι η δεύτερη Ανιό είναι άρρωστη και έτσι λοιπόν συστηματικά η μητέρα επικαλείται όλα τα μέσα τα οποία γνωρίζει, τα λαϊκά μέσα για να σώσει την Ανιό. Ένα τελευταίο και έσκατο μέσο είναι η περίφημη εγκίνηση. Δηλαδή, όταν θεωρείται πλέον ότι η αρρώστια της Ανιός είναι κάτι το εξωπραγματικό, το έξω από τις γνωστές ιατρικές γνώσεις, τις ελάχιστες βέβαια λαϊκές γνώσεις του τόπου, τότε λοιπόν υπάρχει η διαδικασία της εγκίνησης, δηλαδή της διανυκτέρευσης του αρρώστου μέσα στην εκκλησία, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τη μοναδική εκκλησία η οποία υπήρχε στη Βυζή την εποχή του Βυζίνου, για 40 μέρες. Και η εγκύμηση αυτή, η διαδικασία αυτή της θεουργικής, λαϊκής, θεραπευτικής περιγράφεται εκτενώς
στον Βυζινό. Έπρεπε λοιπόν να μείνει η Ανιό 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας πρώτου Αγίου Βήματος ενώπιον της Μητρός του Σωτήρος, εμπεμπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους ικτυρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικό πάθος το οποίο εμφόλευεν ήθελε τόσο να μιλήκτω στο τρυφερόν της ζωής αυτής δέντρο. 40 ημερονύκτια, διότι μέχρι το σούτου ή μπορεί να αντισταθεί τρομερά η χειρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις των αόρατων πόλεμων μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Πρόκειται λοιπόν για μια εκτενέστατη λοιπόν περιγραφή, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί, έχει αξιοποιηθεί λαογραφικά σχετικά με την εγκύμηση στα τέλη του 19ου αιώνα με αυτή την πρακτική δηλαδή της θεουργικής θεραπευτικής. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο προκύπτει όμως είναι εάν, όπως είπαμε στο θεωρητικό μέρος, εάν ο στόχος του κειμένου είναι με αφορμή, αν θέλετε, αυτό το εικονιακό δράμα να δοθεί εστίαση, να εστιάσει ο αφηγητής στο λαογραφικό υλικό του, που είναι βεβαίως εδώ η εγκύμηση, και άλλα βέβαια πάρα πολλά στοιχεία λαϊκής ιατρικής. Απλώς ένα παράδειγμα δίνω από το διήγημα, το αμάρτημα της μητρός μου, καθώς υπάρχει πάρα πολύ υλικό σχετικά και με άλλες πρακτικές λαϊκής θεραπευτικής, όπως επίσης υπάρχει και πάρα πολύ υλικό σχετικά και με άλλα λαογραφικά στοιχεία. Εν διάτη περιπτώσει λοιπόν, το ερώτημα είναι εάν το λαογραφικό υλικό υπερκαλύπτει την πρόθεση του κειμένου ή υπάγεται, αν θέλετε, στην μπλοκή. Στην πραγματικότητα, ο Βυζινός, ο οποίος είπαμε ότι είναι ένας εξαιρετικός γνώστης των λαογραφικών δρομένων της περιοχής του, διότι έχει ένα επιστημονικό και αρκετά πρώιμο λαογραφικό ενδιαφέρον, και ταυτοχρόνως όμως είναι και ένας γνώστης της ανθρώπινης ψυχολογίας, την έχει σπουδάσει στη Γερμανία. Ο στόχος του Βυζινού λοιπόν είναι να δώσει από ψυχολογική πλευρά αυτό το δράμα το εικονιακό, δηλαδή την ενοχή της μάνας και την επίδραση της ενοχής αυτής στο παιδί. Συνεπώς, η εγκύμηση και η περιγραφή της εγκυμήσεως του λαογραφικού αυτού υλικού που συνδέεται με την λαϊκή θεραπευτική υπάγεται στην πλοκή και όχι το ανάποδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της φρικτής εμπειρίας για, τόσο για την άρρωστη όσο όμως και για τον αφηγητή, ο οποίος επί 40 ημερονύχτια βοηθάει την μάνα στις διανυτερεύσεις της άρρωστης με την ελπίδα να γίνει καλά μέσα στην εκκλησία, κάποια στιγμή λοιπόν την ακούει τη μάνα ως άλλον Αβραάμ να θέλει να θυσιάσει τα αρσενικά παιδιά της για να σωθεί το θηλυκό της, το δεύτερο θηλυκό της κορίτσι. Λέει, σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου, χάρισέ μου το κορίτσι. Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτία μου να βοήζουν. Δεν ειδηνήθην να ακούσω περιπλέον. Καθήν δε στιγμήν είδον ότι η μήτρη μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας, έπιπτε να δρανείς επί το μαρμάρον, εγώ αντί να δράμω πως βοήθειάν της, εποφελήθην την ευκαιρία να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχω ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει ορατός αυτός ο θάνατος. Προμοκρατείται λοιπόν ο νεαρός αφηγητής, όταν δηλαδή ο αφηγητής ήταν παιδί, διότι η μάνα θέλει να το θυσιάσει και άρα λοιπόν για να σώσει την κόρη της, και άρα λοιπόν αισθάνεται και μια αξιολόγηση που κάνει η μάνα σε σχέση με τα παιδιά της. Αυτό λοιπόν προκαλεί τραύμα, ένα ψυχολογικό τραύμα στον αφηγητή. Όταν αργότερα όμως μεγαλώνει και όταν αποκαλύπτεται το δράμα της μητέρας, η ενοχή που είχε διότι θανάτωσε άθελά της το πρώτο της κορίτσι, και έτσι λοιπόν εστίασε όλη τη φροντίδα της
στο δεύτερο φυλάστενο κορίτσι της, την Ανιό, που τελικά πεθαίνει, ο αφηγητής αντιλαμβάνεται ότι δεν ήθελε επί της ουσίας να θυσιάσει το, να τον θυσιάσει, αλλά αυτό έγινε υπό το βάρος της ενοχής και της αίσθησης μιας τεράστιας αμαρτίας που είχε απέναντι στο Θεό. Και ταυτοχρόνως ο ενήλικος πλέον αφηγητής, ο οποίος αφού έχει σπουδάσει, αφού έχει περάσει από την Ευρώπη κτλ., αισθάνεται ο ίδιος ενοχές, γιατί τότε όταν ήταν μικρός συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στη μητέρα του. Δηλαδή της προκάλεσε πόνο από αυτή τη στάση φυγής και τις κατηγορίες έτσι, που της απέδωσε όταν η μητέρα στο πλαίσιο της εγκίνησης προσπαθούσε να σώσει με την βοήθεια του Θεού την δεύτερη Ανιό. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ το ολογραφικό υλικό που συνδέεται με την λαϊκή θρησκευτικότητα, δηλαδή αυτή η περίπτωση θεουργικής θεραπευτικής, λαϊκής θεουργικής θεραπευτικής, θεραπευτικής μέσω της επίκλησης του Θείου και μέσω μιας τελετουργίας η οποία τελείται στην Εκκλησία, δεν είναι αυτοσκοπός το διήγημα. Το ανάποδο. Καθώς λοιπόν ο αφηγητής, ο συγγραφέας, συγγνώμη, προσπαθεί να διαμορφώσει δύο χαρακτήρες, τη μάνα και τον γιο, και να δώσει την εξέλιξη αυτής της ενοχής όπως τη βιώνουν, χρησιμοποιείται το έθιμο της εγκίμησης και όχι το ανάποδο. Δηλαδή ακριβώς λόγω της εγκίμησης, δηλαδή λόγω της γυπνίασης επί 40 ημερονύχτια της μάνας με τον νεαρό αφηγητή και εξαιτίας του γεγονότος ότι ακούει την προσευχή της μάνας, η οποία μέσα στην ταραχή της και μέσα στον πόνο της ζητάει να θυσιάσει τον αφηγητή ή κάποιο άλλο από τα αρσενικά παιδιά της για να σωθεί το θηλυκό, δημιουργείται αυτή η αίσθηση του τραύματος. Δηλαδή η αφορμή κατά κάποιο τρόπο είναι το ολογραφικό έθιμο της λαϊκής ιατρικής θεουργικής θεραπευτικής, η εγκίμηση, όπου αν θέλετε εξαιτίας αυτής της διαδικασίας που γίνεται μέσα στην Εκκλησία προχωράει η πλοκή και φωτίζεται, αν θέλετε, αυτή η διάσταση της ενοχής των δύο προσώπων, της μάνας και του νεαρού αφηγητή γιού της. Έτσι λοιπόν είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα όπου τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι το λαογραφικό υλικό, ανεξαρτήτως από το πόσο κοντά στην πραγματικότητα καταγράφεται ή όχι, νομίζω από τις λοιπές πληροφορίες που έχουμε σχετικά με το χώρο της Ανατολικής Τράκης, ότι η καταγραφή της εγκυμήσεως είναι αρκετά πιστή. Εν τούτης, η ουσία βρίσκεται στο ότι υπηρετεί τη λογοτεχνική πρόθεση και όχι το ανάποδο. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στην εξαγωγή, αν θέλετε, επιστημονικών συμπερασμάτων από τέτοιου τύπου λαογραφικές καταγραφές. Αντιθέτως, θα πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς το ανάποδο, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το λαογραφικό υλικό προωθώντας την πλοκή του διηγήματος. Και εδώ τελειώνει το πρώτο παράδειγμα. Το δεύτερο και τελευταίο παράδειγμά μου ενσωμάτωσης λαογραφικού υλικού, το οποίο συνδέεται με θρησκευτικές τελετουργίες, σε ένα κείμενο της ηθογραφίας, σε ένα κείμενο, σε ένα διήγημα ηθογραφικό της γενιάς του 1880, είναι από τον Κώστα Κρυστάλη και είναι ένα παραγωνισμένο από την κριτική πεζογράφημα με τίτλο «Το πανηγύρι της Καστρίτσας». Δημοσιεύεται αρχικά τον Οκτώβριο του 1892 σε τρεις συνέχειες στην εφημερίδα «Φωνή της Ηπείρου», που βγάζει ο Γιώργος Γάγαρης, ένας υπηρώτης στην Αθήνα και στην οποία συμμετέχει ενεργά ο Κώστας Κρυστάλης.
Φαινομενικά αυτό το αφήγημα, αυτό το πεζογράφημα συνιστά έναν συμφιλμό από περιγραφές εξωτικών τοπίων, από παραπομπές στην τοπική ιστορία και από πάμπολες λαογραφικού τύπου παρατηρήσεις. Γι' αυτό μάλιστα θεωρείται και αντιπροσωπευτικό δείγμα της λεγόμενης ιδηλιακής αγροτικής ηθογραφίας, αυτής ακριβώς της ηθογραφίας, του ηθογραφικού διηγήματος, όπου υποτίθεται ότι η πλοκή αποτελεί μια αφορμή για να ασχοληθεί συστηματικά ο συγγραφέας περισσότερο με την λαογραφία, δηλαδή με μια, θα λέγαμε, υπό τη μορφή λογοτεχνήματος, λαογραφική καταγραφή. Το συγκεκριμένο μάλιστα κείμενο θεωρείται ο ακριβώς ότι δεν κάνει τίποτα περισσότερο, καθώς δεν έχει και μια, θα λέγαμε, συστηματική πλοκή, παρά να περιγράφει αυτή τη θρησκευτική πανήγυρη της Καστρίτσας, ενός χωριού έξω από τα Γιάννενα. Εν τούτης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το πανηγύρι της Καστρίτσας γράφεται το 1892 στον απόϊχο της αποτυχημένης για τις ισχυρές προσδοκίες των υπηρετών διεύρυνσης των συνόρων της Ελλάδας το 1881, εφόσον τα Γιάννενα δυστυχώς τότε παραμένουν έξω από τον εθνικό κορμό. Δυστυχώς, προφανώς για τον συγγραφέα τους και για τους υπηρώτες. Συνεπώς, η όποια ανάλυση του πεζογραφήματος οφείλει να λάβει υπόψη της τον ιστορικό παράγοντα. Και καθώς, όπως είπαμε, εκδίδεται σε μια εφημερίδα αθηναϊκή αλλά υπηρώτικου ενδιαφέροντος, αποσκοπεί προφανώς με λογοτεχνικούς όρους να υπενθυμίσει στο ελλαδικό κοινό, στο κοινό της Ελλάδας, διότι τα Γιάννενα βρίσκονται εκτός του ελληνικού βασιλείου εκείνη την περίοδο, να υπενθυμίσει την ελληνικότητα της περιφέρειας των Ιωαννίνων. Το 1892, το έτος λοιπόν που πρωτοδημοσιεύεται το πανηγύρι της Καστρίτσας από τον Κώστα Κρυστάλη, οι ρουμανίζοντες στην Ήπειρο αξιώνουν την ίδρυση βλαχόφωνων ρουμανικών επισκοπών στα Ιωάννινα και στο Μέτσοβο και ζητούν να ιδρυθεί ρουμανικό προξενείο στα Γιάννενα και ταυτοχρόνως εκδιώκουν τους δασκάλους των ελληνικών από τα χωριά της Πίνδου. Έτσι λοιπόν το αφήγημα αυτού του Κρυστάλη, ο οποίος Κρυστάλης έχει εκδιωθεί παλαιότερα από τους φιλορωμανικούς κύκλους της Ηπείρου, μπορεί και πρέπει να διαβαστεί ως μια απάντηση στην αυξημένη επίσης ρουμανική προπαγάνδα εκείνης της περίοδου. Το πανηγύρι της Καστρίτσας απαρτίζεται από 4 ενότητες και διεξάγεται στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο λόφο της Καστρίτσας που βρίσκεται δίπλα στη λίμνη Παμβότιδα, αντίκρι από την πόλη του Γιαννίνου, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Κρυστάλης, και αφορμάται από το πανηγύρι του μοναστηριού στις 23 του Σεπτεμβρίου, ημέρα της ανάληψης του Αγιανιού. Ημέρα της σύλληψης του Αγιανιού. Οι θεματικές συνιστώσεις του αφηγήματος είναι η περιγραφή της φύσης, οι ποικίλες τοποθεσίες, όπως το βουνό της Καστρίτσας, το πανόραμα της λίμνης και της πόλης των Ιαννίνων, τα γύρω όρη, η περιγραφή κτισμάτων νεότερων όπως ο μήλος του Βέιπ Εφέντη, το μοναστήρι και το κελί του Καλόγερου, η συστηματική περιγραφή αρχαιολογικών καταλήπων, τα χαλάσματα τα οποία βρίσκονται δίπλα στο μοναστήρι και τα οποία συνδέονται με μια πολιτεία της χώρας των Μολοσσών. Επίσης καταγράφονται οι τοπικές παραδόσεις, οι θρύλοι για τα ερείπια, ο χορός και το τραγούδι των πανηγυριστών. Απαριθμείται η υπηρώτικη ανθρωπογραφία, ανθρωπογεωγραφία, η λαή της Ηπείρου. Καταγράφεται με εθνογραφικό τρόπο η εορταστική, ανδρική και γυναικεία ενδυμασία των υπηρωτών με την ευκαιρία της συγκέντρωσής τους στην Μονή. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, θα λέγαμε ότι ο κεντρικός πυρήνας αυτού του αφηγήματος είναι η περιγραφή της θρησκευτικής πανηγύριος
του μοναστηριού της Καστρίτσας. Όμως σε αυτήν την αφηγηματική αναπαράσταση του θρησκευτικού εορτασμού αβίαστα συμπλέκονται όλοι οι βασικοί πυλώνες που αποτελούν την νεωτερικότητα, όπως είπαμε, της δημιουργίας μιας εθνικής συνείδησης στα τέλη του 19ου αιώνα. Δηλαδή έχουμε και ταυτοχρόνως, είναι και οι πυλώνες, οι ίδιοι πυλώνες που απαρτίζουν την ηθογραφία. Δηλαδή έχουμε εξοικονίση τόπων και ανθρώπων, ιστοριογραφικό υλικό και αρχαιολογικό υλικό και λαογραφικό υλικό. Ο αφηγητής συμμετέχει ως προσκυνητής στο πανηγύρι, είναι αυτόπτης ή αυτίκος μάρτυρας όλων των δρομένων του πανηγυριού. Δεν υπάρχουν όμως χαρακτήρες, δεν υπάρχουν βρόντα πρόσωπα. Στην ουσία πρωταγωνιστής είναι ο τόπος της Καστρίτσας και ευρύτερα ο τόπος των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, που με αφορμή το θρησκευτικό, αν θέλετε, πανηγύρι, παρουσιάζεται ως ένας χαρακτηριστικός ελληνικός τόπος. Δηλαδή η ουσία βρίσκεται στην απόδειξη της αδιάλειπτης μέσα στους αιώνες παρουσίας του ελληνισμού στα Γιάννενα και σε ολόκληρη βέβαια την Ήπειρο, και η περηφάνεια η οποία αισθάνονται οι τωρινοί, εννοώ την εποχή του Χριστάλη, κάτοικοι κληρονόμοι του αρχαίου πολιτισμού για την ελληνική τους ρίζα. Υπονοείται λοιπόν, χωρίς να διακηρύσσεται βέβαια ρητός, η ενίσχυση του αλυτρωτικού αγώνα για την απελευθέρωση του συνόλου της Ηπείρου. Το σχήμα λοιπόν της ιστορικής συνέχειας, αρχαιότητα, ρωμαϊκή κατάκτηση, βυζαντινή χρόνη, νεότερη εποχή, αντικατοπτρίζεται ιδιαιτέρως στην περιγραφή των σωζόμενων μνημείων της Ακρόπολης των Μολοσσών, που γυτνιάζει, που βρίσκεται δίπλα με το μοναστήρι της Καστρίτσας. Βλέπετε εδώ βεβαίως και το σύγχρονο αρχαιολογικό, τις σύγχρονες αρχαιολογικές καταγραφές και μελέτες σχετικά με την Ακρόπολη της Καστρίτσας. Ας διαβάσουμε όμως τώρα το συγκεκριμένο απόσπασμα από το αφήγημα του Χριστάλη. Λοιπόν, κατάραχα το βουνό της Καστρίτσας ανοίγεται απλωτό και καλόχτιστο και πέφτει σιγά σιγά και ομαλά κατά την άκρα του προς τη λίμνη. Το απλωτό τούτο σιάδι είναι ζόρκο από δέντρα και κατασκεπασμένο από ρεπεθέμελα και χαλάσματα μέτρητα, από ναούς, από τάφους, από παλάτια, από στέρνες και βρύσες του καιρού των Ελλήνων, των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Και ολούθε απάνω ξεθάβονται κάθε τόσο από τον καλόγερο και από τους χωρικούς, σκέλεθρα ανθρώπινα, παλιές μονέδες και στολίδια ακριβά και αξετήματα. Και γύρα, κατά τις άκρες που τα πλευρά του κατεβαίνουν στον κάμπο, βραχόσπαρτα, ζώνεται το βουνό με καταχαλασμένα θεμέλια πολύγωνου κάστρου, γεμάτου πύργους και παραπόρτια, χτισμένου πρώτα με μεγάλα χοντροκομμένα πελασγικά ξηρολίθια και ύστερα με μικρά λιανολίθαρα συγκολλημένα με ασβοστόχωμα και με δίσαλα. Τα μεγάλα πελασγικά χάλαρα, προσαρμοσμένα τόσο ποιτίδια τώρα μετάλλο, με κάτι μικρούλες σφήνες, κάπου-κάπου ανάμεσα δείχνουν τη μεγάλη υπομονή και την τέχνη των χεριών που τα χτίσαν. Λάμπουν και σήμερα ακόμα τα γυαλιστερά μάρμαρα του παλατιού. Η περιγραφή του Χριστάλη είναι εξαιρετικά ακριβής και επαληθεύεται βεβαίως και από την σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα. Παράλληλα, συμβαδίζει με την λογοτεχνική αξιοποίηση της υλικής αρχαιότητας των 19ου αιώνα, που αντιμετωπίζει τα αρχαία λείψανα ως έμβια όντα και αποπεράται να τα επαναγράψει στο παρόν. Δηλαδή, να προσωποποιήσει κατά κάποιο τρόπο τους αρχαιολογικούς χώρους και να τους βάλει να λειτουργούν μέσα στο παρόν όπως το επιθυμεί η ηθογραφία. Και στο πανηγύρι της Καστρίτσας βλέπουμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος εξανθρωπίζεται, αναγεννάται, παίρνει ο ίδιος μέρος στην πανήγυρη. Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα.
Λοιπόν, τα... Λοιπόν, όλα αυτά τα υπηρώτικα πλήθια συνηθίζουν μια φορά κάθε χρόνο κατά τον τριγητή να ξυπνάν με το ποδοβολητό και με τις φωνές τους από τον χιλιόχρονο ύπνο τους τους παλιούς αντιλάλους των σκόρπιων και θλιβερών χαλασμάτων της ερημωμένης Καστρίτσας. Από τη μεριά λοιπόν κυρίως τα λέγαμε της σημειωτικής προσέγγισης, στην περιγραφική ακολουθία που διαβάσαμε των χαλασμάτων της Ακρόπολης της Καστρίτσας, δύο σημεία είναι αξιοπρόσεκτα για την συνυποδηλωτική τους λειτουργία. Η λεπτομεριακή αναφορά στην κατασκευή του τείχους σηματοδοτεί την πολιτισμική ανωτερότητα των προγόνων, υπομονή και τέχνη των χεριών, και η αναγωγή της χρονολόγησης του τείχους δύο φορές στον καιρό των πελασγών, πελασγικά ξηρολίθια και πελασγικά χάλαρα, υπογραμμίζει το χρονικό βάθος του αρχαιολινικού πολιτισμού στην Ήπειρο. Ο Κρυστάλης, μάλιστα, σε προγενέστερο μελέτημά του με τίτλο «Η βλάχη της Σπίνδου», χρησιμοποιεί τον όρο «κυκλόπια» για να περιγράψει, για να ορίσει τα τείχη της Καστρίτσας. Παρότι λοιπόν οι αγράμματοι πανηγυριστές, αυτοί που γιορτάζουν στο πανηγύρι του Αγιανιού, εξακολουθούν έπειτα από την Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης το 1881 να εγκλωβίζονται στην Οθωμανική επικράτεια, να μην είναι ελεύθερο ελληνικό έδαφος, αυτοί οι αγράμματοι λαϊκοί άνθρωποι είναι οι αναμφίβολοι διάδοχοι της μακράς πορείας του ελληνισμού στην Ήπειρο, έχοντας ως εφόδιο όχι τη λογιοσύνη, αλλά τον παραδοσιακό αξιακό κώδικα, όπου ο χριστιανισμός συνυπάρχει με παγανιστικές δοξασίες. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ανταλλάσσουν πολλά χρήματα για να προμηθευτούν αρχαία τεχνουργήματα, αρχαία ευρήματα, πολύτιμα τεκμήρια της ταυτότητάς τους. Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα. Και όταν ο Γούμενος έβγαλε και έδειξε εκεί μπροστά ασημένιες μονέδες και στολίδια μαλαματένια, που ξέθαφτε κάποτε από τα μνήματα των χαλασμάτων που άνοιγε τακτικά, σαν το θεριό των λόγκων της Αραπιάς, είδε τους καημένους χωριάτες να βγάζουν από τις λερωμένες και αχαμνές σακούλες τους με τζίτια ολάκερα, ασημένια και τάλαρα και να τα αλλάζουν με τα παλιά κίνα λείψανα, μόνο και μόνο για να τα κρεμάσουν σαν γκόλφι και φυλαχτό μαζί, με τους σταυρούς και τα κωνσταντινάτα πάνω στα φέσκια και στα χαμαλιά των μικρών παιδιών τους. Τα απομεινάρια των ειδωλολάτρεων Ελλήνων, όπου με τόση μανία και μίσος τα κατάτρεχαν και τα χαλνούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, οι σημερινοί χωρικοί μας τα θεωρούν άγια, γιωμάτα γιατριά και δύναμη φυλακτική. Έτσι λοιπόν το πανηγύρι της Καστρίτσας, παρά το γεγονός ότι υποτίθεται πως περιγράφει μία θρησκευτική πανήγυρη, στην πραγματικότητα έχει έναν ευρύτερο και βαθύτερο στόχο. Όλο αυτό το λαογραφικό υλικό, ανεξαρτήτως και πάλι εάν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι, έχουμε και εδώ πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου νεότεροι μελετητές έχουν χρησιμοποιήσει τις περιγραφές του Κρυστάλη, τόσο στο επίπεδο των ενδυματολογικών παρατηρήσεων, όσο βεβαίως και στο επίπεδο των λαϊκών παραδόσεων, δηλαδή το πώς... ποιες είναι οι λαϊκές παραδόσεις σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας. Πέρα λοιπόν από αυτήν την, αν θέλετε, διάσταση, η ουσία ακριβώς βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Κρυστάλης επιθυμεί μέσα από αυτήν την συμπαρουσίαση ιστορικού και λαογραφικού υλικού να αποδείξει την ελληνικότητα της περιοχής, ανταποκρινόμενος στα δεδομένα της εποχής, της περίοδου που γράφει το πεζογράφημα αυτό. Δηλαδή, στην άδικη κατά την άποψή του, μη ενσωμάτωση των Ιωαννίνων και της περιοχής τους και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου εντός του ελληνικού βασιλείου.
Πιστεύω ότι με αυτήν την θεωρητική, ας πούμε, εισαγωγή που κάναμε, αλλά και τα δύο παραδείγματα που είδαμε, αποδεικνύεται περίτρανα το γεγονός ότι η λογοτεχνία μπορεί να ενσωματώνει λαογραφικές καταγραφές, μπορεί να εμπλουτίζει, αν θέλετε, τις λαογραφικές μας γνώσεις, αλλά εντούτοις η ουσία πάντα βρίσκεται από την πλευρά της ίδιας της λογοτεχνίας, δηλαδή η λαογραφία, αν θέλετε, χρησιμοποιείται με όρους που υπηρετούν την λογοτεχνική στόκευση του κειμένου. Κάθε κείμενο, όπως είδαμε στα δύο παραδείγματά μας, έχει ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, στόχο. Στο κείμενο το διήγημα του Βυζινού να αποδείξει αυτή τη σχέση, αυτό το οικογενειακό δράμα ανάμεσα στη μάνα και στο γιο. Οπότε λοιπόν η λαογραφικού ενδιαφέροντος περιγραφή της εγκυμήσεως υπόκειται σε αυτήν, αν θέλετε, τη στόκευση. Το ίδιο βεβαίως και η λαογραφική περιγραφή του πανηγυριού της Καστρίτσας από το Κρυστάλλι υπόκειται μέσα στο ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής, που είναι βεβαίως η παρουσίαση της ελληνικότητας της Ηπείρου στον ελλαδικό πληθυσμό και η ενίσχυση των επιχειρημάτων για την απελευθέρωση της Ηπείρου. Εδώ λοιπόν τελειώνει η δικιά μου παρουσία σε αυτόν τον κύκλο των μαθημάτων. Εύχομαι σε εσάς καλή μελέτη στο υλικό το οποίο σας έστειλα και καλή συνέχεια στα μαθήματά σας. Να είστε καλά.